guys, πώς είστε, είμαι η Ευαγγελίνα Βόσνου και αυτή είναι η εκπομπή K-Pop Stars. Στην παρέα μας έχουμε πάντα τα Samsung Galaxy A-Series Awesome is for Everyone. Awesome είναι και όλα όσα σας έχω ετοιμάσει για απόψε, γι' αυτό πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε. Ποια girl groups κάνουν comeback σε λίγο καιρό, ποια είναι τα μυστικά ομορφιά του Kai και τι μας ετοιμάζει ο Sai. Αυτά new entries και αγαπημένα throwback σας έχω για σήμερα, γι' αυτό φύγαμε. Η IDLE είναι ένα από τα δύο girl groups που ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν νέο τραγούδι πολύ μα πολύ σύντομα. Το comeback song του έχει τίτλο Last Dance, όπω τη Στεφανία που θα μα εκπροσωπήσει φέτο στη Eurovision. Ε, Άσχε επειδή έχουν το ίδιο όνομα, έτσι κάπω ήθελα να το σχολιάσω, βρε παιδιά. Κανονικά ήταν να βγει τέλο Απριλίου, αλλά μετά τι φήμε που κυκλοφόρησαν το, το, Μάρτιο, οι οποίε θέλουν τη Σου να έχει ασκήσει bullying στο παρελθόν, ε, το τραγούδι και το βίντεο κλειπ αναγκαστικά πρέπει να περάσει από επεξεργασία, γιατί αποφάσισαν να κόψουν τα κομμάτια τη Sujin και να γίνει αναδιανομή των στίχων μεταξύ των μελών του Group. Οι Άιντλ από το τέλος Φεβρουαρίου λειτουργούν ως πενταμελέ συγκρότημα αφού η Cube Entertainment ανακοίνωσε στις αρχές Μαρτίου ότι η Σουτζίν ε, θα κάνει ένα διαλυματάκι έτσι μέχρι να, ξεδιαλυθούν, ε, να ξεδιαλυθεί το τοπίο και να, και να βρούν αν τελικά όλες αυτές οι φήμες και οι διάφορες κατηγορίες ε, περί bullying, αν τελικά ρε παιδιά ισχύουν ή όχι. Για όσου δεν το γνωρίζουν, το, το στι 20 Φεβρουαρίου η Σουτζίν κατηγορήθηκε για σχολικό εκφοβισμό από μια συμμαθητριά τη αλλά και την αδερφή τη. Η εταιρεία των Άιντλ δήλωσε πω ναι, μεν η Σουτζίν τσακώθηκε με το υποτιθέμενο έτσι θύμα, αλλά ποτέ δεν χρησιμοποίησε εναντίον τη καμία σωματική βία. Η μία φήμη βέβαια μετά έφερε την άλλη μέχρι που βγήκε η είδηση ότι είχε εκφοβήσει και την ηθοποιό Σόσιν Ε, η Cube, όπως τον φυσικό έπειτα από την έρευνα που έκανε, αρνήθηκε όλες αυτές τις κατηγορίες και ανακοίνωσε πως θα λάβει νομική δράση για κατά των ψευδών κατηγοριών και των κακοκεντρεχών έτσι, σχολείων. Ωστόσο, επειδή πίσω από κάθε comeback, comeback βρίσκονται χιλιάδες εταιρείε, όπως π.χ. οι χορηγοί κτλ., που πρέπει έτσι να είναι ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα, αποφάσισαν να ξανακάνουν την ηχογράφηση του τραγουδιού και να ξαναγυρίσουν όλες τις σκηνέ από το βίντεο κλίπ. Ε, Αλλιώ, εκεί ε, δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς, έπρεπε να κούπουν ρε παιδιά από το Μοντάζ. ώστε να είναι όσο το λιγότερο γίνεται ελάχιστη η παρουσία της Σουτζίν στο βίντεο κλίπ. Τον Ιούνιο θα κάνουν το δικό του βέβαια comeback και η Twice, όπως επιβεβαίωσε η JYP. Θα περιλαμβάνει και τα εννέα μέλη και θα είναι ένα full comeback μαζί με νέο δίσκο. Δεν έχουν ανακοινώσει τίποτα περαιτέρω, ούτε ημερομηνίες, ούτε τίποτα. Το μόνο που τους έχει ξεφύγει είναι ότι τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ του Little Single θα γίνουν στο Jeju Island. Βέβαια, ο ενθουσιασμός των fans είναι τεράστιος, αφού, αφού μέσα στο 2021 δεν μας έδωσαν έτσι κάποιο νέο κομμάτι πέρα από το ιαπωνικό τραγούδι τους Kura Kura Κούρα», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 12 Μαΐου. Μέχρι τότε όμως, θα μπορέσουμε να τις στην εκπομπή «The Kelly Clarkson Show», όπου θα τραγουδήσουν το «Cry For Me». Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να έχει επιλεχθεί ως lead τραγούδι και να έχουν βγάλει και το βίντεο κλιπ βέβαια. Γνώμη μου πάντα έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Μας έδωσαν έτσι και ένα μικρό sneak peek από το performance τους, το οποίο είναι έτσι dark και elegant ταυτόχρονα. Ε, μου κάνει έτσι μια πιο σύγχρονη Μαρία Ντουανέτα, μαζί με η οικογένεια Adams, έτσι μου βγάζει κάτι σε νεκρή vibes. Ε, και περιμένω πώς και πώς να τις δω. Σε άλλα νέα τώρα. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο Κάι είναι ένας έτσι γοητευτικός άντρας με γυμνασμένο σώμα και ένα πανέμορφο πρόσωπο. Ωστόσο, πώς από γνωρίζετε τα μυστικά ομορφιά του, πρόσφατα έγινε το κεντρικό πρόσωπο γνωστής εταιρείας καλλιντικών και στη συνέντευξή του ξεδίπλωσε το τα ταλέντα του, το ταλέντα beauty guru. Τα δύο πιο σημαντικά πράγματα για τον Κάι από του έξω είναι το χρώμα των χιλιών του, που ακόμα και να μην έχει βαφτεί, κανονικά, άμα βάλει έστω λίγο λιποζάν με χρώμα, αμέσω σου αλλάζει όλο το πρόσωπο. Ενώ τα φρύδια είναι αυτά που θα σε φωτίσουν και θα σου δώσουν μια έτσι έξτρα γοητεία. Τώρα βέβαια σε ό,τι αφορά τη selfie, ε, δεν μπορεί να μας δώσει πολλά tips αφού όπως είπε χιουμοριστικά βγάζει καλές φώτο επειδή είναι απλά όμορφος. Ο Σάι, από την άλλη, δεν είναι ο, φαι ο φαινομενικά έτσι κούκκλος Κορεάτης, αλλά είναι υπέροχος άνθρωπος και έτσι καταπληκτικός συνεργάτης. Δεν τα λέω εγώ, αλλά όσοι τον γνωρίζουν και έχουν δουλέψει μαζί του. Η εταιρεία του, P-Nation, ε, μεγαλώνει και δίπλα από την Τζέσι, την Χιόνα, τον Ντόν και την Χέιζε έρχεται άλλος ένας ακόμη καλλιτέχνης. Ανέβασε αυτή εδώ τη φώτο στην οποία είναι ο receptionist του P Nation εξανοδοχείου και φαίνεται έτσι ότι περιμένει κάποιον μέχρι πριν λίγο δεν ξέραμε ποιο είναι αλλά πλέον γνωρίζουμε. Το νέο μέλο της P Nation είναι ο rapper Penomeco που είναι στην κορεατική μουσική σκηνή από το 2014 και μαζί με το νέο του συμβόλαιο βγάζει και νέο δίσκο με τίτλο Dry Flower. Λύσαμε το μυστήριο και νομίζω μα αξίζει να το γιορτάσουμε. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε την Τζέσι στο Type of X και την Χιώνα στο I am not cool. Μαζί μα έχουμε πάντα φυσικά το Samsung Galaxy A-Series. Awesome is for everyone. Here I am again και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για το απόψινό μας throwback. Οι COD7 έκαναν τον τεπούτο τους με την εταιρεία JYP τον Ιανουάριο του 2014 και με το που κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ Cut It έφτασε στη δεύτερη θέση του Game Album Charts και στην πρώτη θέση του World Album Chart του Billboard. Από την πρώτη στιγμή, πέρα από εξαιρετικά τραγούδια και πανέμορφα visuals, έφεραν έτσι κάτι διαφορετικό στην κορεατική μουσική σκηνή και αυτό δεν είναι άλλο από τα στοιχεία των πολεμικών τεχνών και του street dancing. Θυμηθείτε έτσι λίγο το 2014 οι πιο παλιοί που ήμασταν πορωμένοι με το χώρο στους δρόμους και γι' αυτό να πω την αλήθεια μου κατηγορώ τα franchise των ταινιών του Step Up. Απόψε όμως, εγώ θέλω να σας μιλήσω για το Heart Carry, ένα τραγούδι των Code 7 που είναι έξτρα δυναμικό και έντονο. Κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2016 μέσα από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους Flight Log Turbulence. Το άλμπουμ αυτό πούλησε 200.000 αντίτυπα μόνο στην Νότια Κορέα και βρέθηκε αμέσως στην κορυφή του World Album Chart του Billboard, πουλώντας 2.000 αντίτυπα στη ΣΥΠΑ. Το, word carry είναι, το hard carry είναι η συνέχεια της ιστορίας που είχαν δείξει στο βίντεο κλιπ του Fly, αλλά αντί να δίνει ένα τέλος στις θεωρίες των fans, τους μπέρδεψε παιδιά ακόμα περισσότερο. Στο πρώτο part τους βλέπουμε σε ένα road trip που ξαφνικά στο άκυρο, οι GOT7 αρχίζουν να πετούν με τον Junior να γίνεται αόρατος και να ζει ας πούμε σε ένα δικό του σύμπαν. Στο δεύτερο part τώρα βλέπουμε τα 7 μέλη σε ένα αεροπλάνο, και εκεί που ταξιδεύουν ήρεμα και χαλαρά, ξαφνικά ξεκινούν διάφορε αναταραχέ. Τα σήματα των ζωνών ανάβουν, αρχίζουν και πέφτουν οι μάσκε οξυγόνου. Έτσι το αεροπλάνο συντρίβεται και ενώ οι γιατροί προσπαθούν να επαναφέρουν τον Τζούνιορ, εκείνο βλέπει στο πάτωμα μία βιντεοκάμερα που δείχνει όσε χαρούμενε στιγμέ πέρασαν μαζί ω group. Σα έκανα έτσι μια περίληψη για να έχετε μια εικόνα τι συνέβη. Εφόσον, όπω σα είπα πριν, η ιστορία συνεχίζεται στο Hard Carry με του God 7 να έχουν ανάμεσα στα συντρίμια του αεροπλάνου. Ο Junior σε αυτό το κλιπ φαίνεται πω πεθαίνει. Ε, μία όταν αιωρείται προς τον ουρανό, μία όταν είναι κλεισμένος δεξαμενή και πνίγεται, αλλά ο Γιάννη Τσέ σπάει τη δεξαμενή και τα υπόλοιπα μέλη βουτούν αμέσως για να τον σώσουν. Όπω λέει και το τραγούδι, τον τραβούν, τον κουβαλούν πάνω του και έτσι τον σώζουν με το σπάσιμο τη δεξαμενή. Να είναι η παρομοίωση με το γεγονό ότι ο Γιάννη Τσέ σπάει το υποσυνείδητο του Τζούνιορ και τον επαναφέρει στην πραγματικότητα. Μιλάμε, μπορώ να σα πω άπειρε ιστορίε συνωμοσία για αυτό συγκεκριμένο το κλειπ. Υπάρχουν τόσε ιστορίε για κάθε για κάθε σκηνή του κλειπ. Ε, που αν σα έλεγα όλε αυτέ, θα μα έπαιρνε το βράδυ. Επειδή νομίζω όμω ότι σα κούρασα με τι τόσε πολλέ ε, πληροφορίε. Ε, αλλά συγγνώμη, βρε παιδιά, είναι πολύ ωραίο το τραγούδι. Εντάξει, το γνωρίζετε κι εσεί. Δεν το αγαπώ όμω μόνο εγώ. Το αγαπούν και τα υπόλοιπα, και τα υπόλοιπα idols, όπω ο V από του BTS και η Ριού από τι Itzy. Να δείτε. Okay, σα αποχαιρετήσω τώρα για απόψε, θέλω να μιλήσουμε για αυτόν εδώ τον πύργο. Σίγουρα όσοι βλέπετε και η δράμα το έχετε παρατηρήσει, αλλά τι ακριβώ είναι αυτό ο πύργο. Με αυτό το πράσινο έτσι φως. Αν δεν ξέρετε, εγώ είμαι εδώ, έχω κάνει την ερευνά μου και έρχομαι να σα πω ότι ονομάζεται En-Sol Tower. Και είναι ευρέω γνωστό ω Namsan Tower και ω Sol Tower. Είναι στην ουσία ένα πύργο επικοινωνία και παρατήρηση το 1971 και δίνει σήμα σε όλα τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα στη Νότια Κορέα. Είναι ένας τεράστιος χώρος που χωρίζεται σε τρία επίπεδα, με εστιατόρια, μέρη για να παρατηρήσει τη θέα, μαγαζιά με σουβενίρ, αλλά, και πιο έτσι, ε, αλλά το πιο ωραίο έτσι μέρος βρίσκεται στο δεύτερο επίπεδο, στην ταράτσα, όπου υπάρχουν τα λεγόμενα Locks of Love. Είναι αυτά εδώ, Okay. With Valentine's Day just around the corner, <laughs> let me show you where to put these love locks. first, we gotta make our way up to the Tower. If you've never been up to the Tower, I highly recommend you going. Just look at these views. You can even see it from the bathroom. One really cool thing you can do when you're up there is send yourself a postcard from the top of the tower. So once you're ready to put the love lock down, all you have to do is make your way down the tower, find the perfect spot that you want to put it on, and place your lock. Heidi and I placed our lock here. In 2016, it's still... Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής K-Pop Stars. Μην ξεχνάτε το τεράστιο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Ματ, όπου μπορείτε να κερδίσετε ένα μοναδικό Samsung Galaxy A52 5G, με το οποίο μπορείς να τραβήξεις awesome 4K βίντεο. Φανταστείτε την ανάλυση, τις λεπτομέρειες, παιδιά, θα τρελαθώ, τρέξτε γρήγορα να πάρετε μέρος, μην χάνετε χρόνο. είμαι η Ευαγγελίνα Βόσνου θα τα πούμε πάλι αύριο εδώ στο MAT TV. Για περισσότερα μουσικά νέα και πολλά ακόμα, επισκεφτείτε το MAT.gr. Φιλάκια πολλά, bye!